Καλή σας μέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Βασίλη μου, τι κάνετε? Προσπαθώ να είμαι καλά κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι καλά, όπως και οι περισσότεροι Έλληνες. Δεν είμαι καλά λόγω του ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν σε τούτο τον τόπο, δεν φτάνει που έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες, έχουμε και την απόλυτη κοροϊδία έτσι κάποιων παραγόντων. Και έλεγα πριν στη συνομιλία που είχαμε με τον μετρολόγο τον κύριο Σιούτα ότι το πιο έτσι αισχρό της όλης υπόθεσης είναι να έχεις τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες και να βλέπεις τον 80 και τον 85 να πηγαίνει στον γκισέ της τράπεζας για να πάρει το ελάχιστο ποσό που του δίνουν ή να περιμένει σε μια ώρα 10-15 ατόμων για να πάρει το 50-60 από τα ATM. Αυτή είναι η απόλυτη εξαθλίωση. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι δεν έκανε τη συμφωνία γύρω στο Φεβρουάριο, που θα ήταν μια συμφωνία 1,8 δις και ένα πολύ soft μνημόνιο, απαλό, που θα τελείωνε γρήγορα, και πήγαμε τέρμα Ιουνίου, οπότε βρεθήκαμε έξω από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα το 1,8 δις να γίνει 13,5 δις, να φορέσουμε ένα κορσέ πολύ στενό του μνημονίου και να μπει μια δαμόκλειο σπάθη 50 δις του Ενεχήρου. Αυτά πέτυχε ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο δεν καταλαβαίνω ποιοι λένε χαρισματικό και δημοφιλή. Αυτό δεν το αντιλαμβάνω. Ίσως δεν έχουν καταλάβει τι έχει πάθει η χώρα. Αυτοί που τον λένε δημοφιλή τον κύριο Τσίπρα δεν αντιλαμβάνονται τι τους έχει συμβεί, μάλλον. Είναι φανατισμένα άτομα τα οποία λειτουργούν χωρίς την πραγματικότητα και θα δουν αργότερα και θα κλάψουν αργότερα, γιατί σας λέω κανονικά πρέπει να περάσουν από δίκη όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν την κατάσταση τόσο άθλια. Αναφέρεστε και στους προηγούμενους ή μόνο στους νυν κυβερνώντες? Δεν ξέρω, όσοι έχουν ευθύνη. Όσοι έχουν ευθύνη, προφανώς όμως η παρούσα κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Από το Γενάρη ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Ναι, αλλά και η παρούσα κυβέρνηση λέει: εγώ βρήκα μια κατάσταση, ναι, παρέλαβα μια χώρα έτσι όπως την παρέλαβα, διαπραγματεύτηκα σκληρά και στο τέλος να την κάνει σαν τη μούρη της. Άμα είναι δηλαδή ο καθένας να προσθέτει τη δική του βλακεία και το δικό του βάρος στο πρόβλημα, τότε χαθήκαμε. Πέστε μου λίγο, ναι, πώς σχολιάζετε το εξής γεγονός? Διότι εδώ προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί λέω τώρα, έχουμε στον Κορυδαλό ανθρώπους για $1.000 αν κλέψανε, και ανθρώπους οι οποίοι ζημίωσαν τη χώρα, πόσα δεις, βάλτε τα 13,5 μείον 1,8, προσθέστε και το γκορσέ του μνημονίου, προσθέστε το, βάλτε και το ενέχειρο 50 δις, το οποίο αυτό είναι δεν έχουμε καταλάβει τι είναι το ενέχειρο. Ας έμεινε στην Ελλάδα, τι θα πει αν έμεινε στην Ελλάδα? Αν δεν τηρήσουμε τους όρους του τρίτου μνημονίου, τη φορά αυτή θα βάλουν στο σφυρί δημόσια περιουσία και ελληνικό δικαστήριο να είναι. Τι νομίζετε, δεν θα δικαιώσει τους δανειστές? Κύριε Πρόεδρε, πέστε μου λίγο κάτι. Ναι. Το χθεσινό δημοσίευμα του Βήματος το διαβάσατε? Για πέστε μου τι ακριβώς εννοείται. Λέει το Βήμα ότι στην ουσία μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός περίμενε δάνειο από τη Ρωσία ή από την Κίνα, και μάλιστα στο ταξίδι που έγινε στη Ρωσία επικαλείται το Βήμα ότι έχει και πηγές, ναι, ηχογραφημένες προφανώς, ναι, στις οποίες φαίνεται ότι κάτι περίμενε ένα δάνειο 10 δισεκατομμυρίων, γι' αυτό και δεν έκλεινε τη συμφωνία με την Ευρώπη, και όταν διαπίστωσε το βράδυ του δημοψηφίσματος από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον κύριο Πούτιν ότι δεν θα πάρει ούτε ένα λεπτό του ευρώ, πάντοτε σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος, τότε λέει, γι' αυτό επικράτησε εκείνη η κατήφια στην οποία αναφέρθηκε και ο Βαρουφάκης, ο οποίος πάνω στην ακατάσχετη φλιαρία του, μπορεί να λέει μερικές φορές και αλήθειες, είπε δηλαδή ότι το βράδυ του δημοψηφίσματος πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και αντί να δει χαμόγελα είδε κατηφή πρόσωπα έτσι, στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, και λέει το δημοσίευμα ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη τη μέρα πήρε η πόρτα στην ουσία η ελληνική κυβέρνηση για αυτό το δάνειο από τη Ρωσία και συνειδητοποίησε ότι ή θα πάει σε μία άτακτη χρεοκοπία ή θα έπρεπε να συνθηκολογήσει, και τελικά επέλεξε τη συνθηκολόγηση. Δεν ξέρω τώρα, το Βήμα μπορεί να έχει τις πηγές του, Αλλά κάποτε για το ίδιο θέμα είχε πει και η αγορά του Νίκου Χατζή Νικολάου ότι θα παίρναμε 5 δις, τα οποία θα τα παίρναμε μετά μία εβδομάδα, είχε γράψει, και παρήλθε η εβδομάδα και δεν πήραμε τίποτα. Αυτό έγινε προδημήνου. Πρέπει να το θυμόσαστε που έγραφε ότι θα φέρει από τη Ρωσία. Δεν ήρθε τίποτα. Άρα περίμεναν από τη Ρωσία κάτι, γι' αυτό και είχαμε τη συμφωνία την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, στο ΚΕΠΕ, όχι την τελευταία στιγμή, στο ΚΕΠΕ. Εγώ θέλετε να σας πω το δικό μου ένστικτο τι πιστεύει. Δεν περίμεναν ποτέ, ξέραν ότι η Ρωσία δεν θα δώσει. Η Ρωσία δεν έχει δώσει ποτέ σε κανέναν, ούτε η Κίνα. Ούτε και η Κίνα. Η Κίνα έχει υποσχεθεί στο Σαμαρά 2 δις ομόλογα, 2 δις ευρώ να αγοράσει, τα οποία δεν αγορασε. Και αντίθετα μας έκανε μήνυση για ΦΠΑ 80 εκατομμύρια ευρώ που επιστροφή που τις οφείλουμε της Κίνας. Έκανε αγωγή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ότι θα έρχονταν βοήθεια έξωθεν από οπουδήποτε ήταν βλακώδη αν τα πιστεύανε. Εγώ άλλο φρονώ με βάση τις πληροφορίες που έχω ότι ο Βαρουφάκης επίστευε ότι θα κάνουν πίσω τελευταία στιγμή οι ξένοι, διότι υπήρχαν αυτά τα 130 περίπου δις στην αποθήκη της ΕΚΤ ελληνικά ομόλογα και τα θεωρούσε μεγάλο ποσό και ότι δεν θα ήθελαν να τα χάσουν οι ξένοι και θα έκαναν τελευταία στιγμή πίσω. Έπαιζε πόκερ ο Βαρουφάκης θεωρώντας ότι τελευταία στιγμή θα κάνουν πίσω οι ξένοι. Είχε διαβεβαιώσει τον Τσίπρα ότι θα κάνουν πίσω οι ξένοι. Και αυτό δεν έγινε. Εγώ νομίζω εκεί βρίσκεται της ελληνικής κυβέρνησης η αστοχία. Βασιζόταν σε λάθος, μια... δηλαδή ήταν εκεί μάλιστα. Πίστευε ότι τελικά θα κάνουν... Ναι, θα κάνουν πίσω οι ξένοι και θα ερχόταν αυτός ως τριαμβευτής και θα έλεγε πετύχαμε. Πάντως κύριε Πρόεδρε, σε σχέση εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε ότι όσο συμφωνία, αν η συμφωνία γινόταν γιατί νωρίτερα... Γιατί πήγαινε τη συμφωνία όλο πιο πέρα, καταλάβατε, ναι. Φεβρουάριο, Μάρτιο, ο Βαρουφάκης συνέχεια και... Σου λέει τελευταία στιγμή θα υποχωρήσουν γιατί δεν μπορεί οι ξένοι να χάσουν τέτοιο ποσό. Μάλιστα. Λοιπόν, να το δεχτούμε αυτό και να πούμε ότι αν η συμφωνία γινόταν νωρίτερα, το κόστος στο κουστούμι θα ήταν πολύ πιο ελαφρύ. Ναι. Πάμε τώρα όμως στο διατάφτα. Αυτές οι, τα ενέχειρα και προφανώς ούτε αυτές οι μεγάλες λεπτομέρειες τώρα θα έρχονται κάθε 15 μέρες. Εδώ λέγανε ότι δεν τους δεχόμαστε τους ξένους καθόλου. Και από εκεί φτάσαμε στην αναδεκαπενθήμερον επίσκεψη και επιθεώρηση. Προφανώς δεν έπρεπε να γίνει και το δημοψήφισμα. Έτσι. Ναι, το δημοψήφισμα, εγώ γι' αυτό ήμουν αντίθετος. Και έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να απόσχει. Αν απήχε η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε πίσω το δημοψήφισμα. Ήταν ένα λάθος αυτό της Νέα Δημοκρατίας. Έσπευσε αμέσως να υπερασπιστεί το ναι. Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου το 2011 πήγε να κάνει δημοψήφισμα, τον είχαν πει τρελό όλοι, γιατί στρατηγικές επιλογές μιας χώρας δεν μπαίνουν σε δημοψήφισμα, σε ερώτημα δημοψηφίσματος. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε δημοψήφισμα αν η επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη, μπορούμε να βάλουμε αν θα έχουμε δημοκρατία ή Χούντα. Αυτές είναι οι κοινωνικές κατακτήσεις της Ευρώπης, αυτονόητες, που δεν τις αποδέχονται όλοι, τις αποδέχεται η πλειοψηφία των πολιτών, αλλά δεν τις θέτουμε ποτέ σε ερώτημα, σε δημοψήφισμα. Το ίδιο είναι το ευρώ, ήταν μια κατάκτηση. Ο Σιμίτης έστω με πλαστά χαρτιά και αποκρύπτοντας έξοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό μας είχε βάλει. Δεν πάβει όμως να είναι μια κατάκτηση, γιατί τον κατηγορούν και τον Σιμίτη και εγώ εδώ θέλω να τον στηρίξω, γιατί σαν Βασίλης Λεβέντης είμαι δίκαιος. Τι θα ήταν καλύτερα, να ήμασταν στη δραχμή? Αυτοί που τον κατηγορούν, απλά το έγκλημα πού είναι συνίστατο? Στο ότι όταν μπήκαμε, εν επιγνώση ότι μπήκαμε με αδυναμίες, έπρεπε αμέσως να βάλουμε σε εφαρμογή σχέδιο μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε η χώρα να ανταποκριθεί και να κρυφτεί το κενό που υπήρχε και να καλυφθεί. Εκεί βρίσκεται το έγκλημα. Αντί αυτού το πολιτικό σύστημα συνέχισε τη χαλάρωση, τα ρουσφέτια, τις κλεψές, τις απαντεωνίες και βέβαια φτάσαμε στο σημείο να φανούν όλα, να βγουν στην επιφάνεια όλη η βρώμα. Έτσι είναι. Αλλιώς εάν αμέσως μετά το 2002 είχαμε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο μεταρρυθμίσεων, τώρα η Ελλάδα θα ήταν Νορβηγία. Καταλάβατε, αλλά εμείς συνεχίσαμε κάτω από το χαλί της παθογένειας, το πολιτικό σύστημα συνέχισε με αργομίσους, με ρουσφέτια, με αποσπασμένους, με όλα αυτά τα έσχη που συμβαίνουν Και φάνη βέβαια στο τέλος, δεν μπόρεσε να... Μάλιστα. Το θέμα είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση έστω και στο ΚΕΠΕ έκανε μια συμφωνία και προφανώς σωστά επέλεξε ακόμα και αυτή την πολύ κακή, την επώδυνη, την κάκιστη συμφωνία σε σχέση με την άτακτη χρεοκοπία, όπου θα μιλούσαμε για καταστροφή, για χάος σήμερα. Ναι. Το θέμα... Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την έτσι όπως την επέλεξε βέβαια, διότι έτσι είναι σαν συνθήκη σε κατοχικά στρατεύματα. Τι άλλο μπορούσε να κάνει? Μπορούσε να συμφωνήσουμε με τους ξένους επί των στόχων, να πούμε θέλετε πλεόνασμα φέτος 1, του χρόνου 2. Αλλά αφήστε εμείς να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Αφήστε εμείς και να έρχεστε κάθε ένα μήνα όποτε θέλετε και να βλέπετε την πρόοδο. Γιατί καταρχάς βάλανε λάθος μεταρρυθμίσεις. Θα σας πω, είπανε να διώξουμε τον κομματισμό από το δημόσιο. Διώχνεται ο κομματισμός από το δημόσιο? Όταν υπάρχει ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, υπάρχουν άνθρωποι στο δημόσιο που προστατεύονται. Έχει δημιουργηθεί το δημόσιο με βάση τον κομματισμό. Πώς θα τον διώξεις? Είναι μες στο αίμα του. Έχει δηλητηριαστεί ο δημόσιος υπάλληλος από τον κομματισμό. Γιατί η Γερμανία είναι ανόητη αν θεωρούν ότι μπορεί να φύγει ο κομματισμός. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή βάλαμε μεταρρυθμίσεις ανεκπλήρωτες. Αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς στη συχνότητα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εργασίας είναι στο βήμα τώρα, στην τελετή παράδοση παραλαβής, ο κύριος Παύλος Χαϊκάλης, ο νέος υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ναι. Και με αφορμή αυτό θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Δεν είναι τίποτα ο ανασχηματισμός, είναι μια γελιότητα. Τι βλέπετε εσείς κάτι καινούριο? Καταρχάς η κυβέρνηση είναι χωρίς δεδηλωμένη, είναι εν παρανομία. Από την εποχή του Τρικούπη ποτέ δεν υπήρχε κυβέρνηση να μην έχει το 151. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, του οποίου την πολιτική σκέψη αμφισβητώ, παρά τα αυτά ήταν κοινοβουλευτικός άντρας, γιατί όταν έγινε το 151-150 παραιτήθηκε την ίδια ώρα. Ανέβηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπέβαλε την παρέτησή του. Μέχρι τώρα δηλαδή είχαμε ένα σεβασμό προς το Σύνταγμα. Όταν δεν είχε το 151 παραιτήσω αμέσως. Το απαιτούσαν οι περιστάσεις, ο σεβασμός προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και προς το Σύνταγμα. Εδώ υπάρχει, έχουμε γίνει χυλός. Υπάρχει μια κυβέρνηση με 123, μια κυβέρνηση και τη λέμε κυβέρνηση μειοψηφίας. Διαβάστε το Σύνταγμα, λέει πουθενά για κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτές είναι καινούργιες εφευρέσεις. Η κυβέρνηση είναι εν παρανομία σήμερα. Και να ξέρετε και τα νομοσχέδια που ψηφίζει η Βουλή, τα ψηφίζει βέβαια με ενισχυμένη παρουσία βουλευτών, αλλά όταν η κυβέρνηση που τα εισάγει προς ψήφιση είναι εν παρανομία, εγώ νομίζω μήπως και τα νομοσχέδια αμφισβητηθούν από τους ξένους. Κάνουν τώρα στραβά μάτια, αλλά υπάρχει στην Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή κυβέρνηση μη χαίρουσα το 151. Τι θα γινόταν, τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως και να βάλει στην πρώτη ψηφοφορία τότε που τους αποστήλαμε. Δεν αποστήλαμε τον Τσίπρα, τον Τζακαλώτο έξω. Μαζί να υπάρχει και ψήφος εμπιστοσύνης ως την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ώστε να αναγκαστεί και η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει. Γιατί το μημεράκι τον συμφέρει να είναι η ουρά του απ' έξω. Να λέει ψηφίζω τα νομοσχέδια, αλλά δεν στηρίζω την κυβέρνηση. Τι είναι αυτό? Εσείς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να κρατήσει πολύ ή πλέον είναι πασιφανές? Μέχρι τις εκλογές, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου ή 20 που είναι εκλογές εκεί. Εκεί λέτε θα γίνουν εκλογές. Το Τσίπρα το κεφάλι και επειδή δεν μιλάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και επειδή και η Νέα Δημοκρατία δεν θέτει θέμα μομφής, παρά το αφήνει έτσι γιατί ξέρει ότι αν τεθεί θέμα θα αναγκαστεί και η ίδια να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης και δεν το θέλει. Θέλει όλες τις ευθύνες να τις έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φρονώ ότι θα το πάνε έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο. Άρα και λέτε... αυτό κάνανε τον ανασχηματισμό σαν να σου βάλουν λίγο αλάτι στο πιάτο και ας μην έχει φαΐ, σου ρίχνουν λίγο αλάτι και αν βρεις φαΐ θα έχεις και το αλάτι. Μάλιστα. Δηλαδή... εκλογές λοιπόν λέτε ή 13 ή 20 Σεπτεμβρίου? Ναι, είναι συγκεκριμένες οι εκλογές, δεν μπορεί να πάει παραπέρα γιατί σας λέω είναι η χώρα χωρίς δεδηλωμένη. Ναι, άρα... είναι η πρώτη φορά που θα γράψει η ιστορία ότι η Πρωθυπουργός δεν φιλοτιμήθηκε να παραιτηθεί. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ψηφιστούν κάποιοι νόμοι, πρέπει να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά μπορούσε, σας λέγω, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης μαζί με την αποστολή τότε που το στείλαμε έξω. Αλλά εκείνος που ήταν αμφίβολο αν θα ψήφιζε είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία φραστικά στηρίζει, κατ' ουσίαν όμως μου φαίνεται ότι υπονομεύει. Ναι. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Ναι. Αν λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις που είδαν και το φως δημοσιότητας και οι τελευταίες, ναι, υπάρχει μια χαοτική διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Και αν πάμε λοιπόν σε εκλογές. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Δεν το πιστεύετε. Ναι, λέτε, όπως και στο δημοψήφισμα οι δημοσκοπήσεις λέγανε 48-48, ενώ ήταν μεγάλη διαφορά. Ήταν 70-30 να έχετε υπόψη σας, και λόγω των τραπεζών έγινε 61. Γιατί είχε ο κόσμος μισήσει το ευρώ εξαιτίας της φτώχειας του. Ο κόσμος είχε νομίσει ότι η φτώχεια του οφείλεται στο ευρώ. Υπάρχει στην Ελλάδα, λόγω του ότι κάποιοι δημοσιογράφοι τα παγαλάκια διαρκώς έβριζαν τη Μέρκελ και τους ξένους, είχε μέσα στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων η φτώχεια δικαιολογηθεί ως θέληση των ξένων, ως μίσος των ξένων εναντίον μας, και έτσι το δημοψήφισμα ήταν 70-30 και ήρθαν οι τράπεζες και ένα ποσοστό μετακινήθη προς το ναι. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Όλα είναι ανοιχτά δηλαδή. Ναι, το 42 δεν υπάρχει. Καταρχάς αυτοί θα κάνουν κόμμα που του βλέπω ότι θα πάρουν ένα 6-7%. Της αριστερής πλατφόρμας. Βέβαια, έτσι θα μείνουν αυτοί. Άρα λέτε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι βάρβαροι αριστεροί, δραχμιστές. Υπάρχει περίπτωση να μείνουν χωρίς υποψηφιότητα? Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Τσίπρας πώς μπορεί να πήγε στο 42 που λένε? Είναι πληρωμένες οι δημοσκοπήσεις, διότι είχε 36 και απέδειξε ότι όλα αυτά που έλεγε επί 5 χρόνια ήταν ανοησίες, ότι είχε άλλες λύσεις, ότι θα φοβούνται οι ξένοι, και έκανε ένα μνημόνιο θηριώδες. Θα πάμε να επιβραβεύσουμε μια τέτοια αποτυχία? Δηλαδή δεν είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Όση προπαγάνδα και αν, δηλαδή καταλαβαίνετε, αν εσείς είχατε ας πούμε κάνει κάτι και είχατε ένα ποσοστό και μετά αποτυχάνατε εντελώς και οδηγούσατε σε τραγωδία τη χώρα, να έρθουμε να σας πούμε πάρε και παραπάνω κύριε Κοντοβουλίδη διότι το αξίζεις? Μάλιστα. Δεν έχει λογική πια αυτό. Λέτε, αν γίνει αυτό δεν ξέρω τι να πω. Πλέον δεν μπορώ να καταλάβω τους Έλληνες ψηφοφόρους, ας πούμε, πώς μπορεί να σκέπτονται. Εσείς προφανώς προετοιμάζεστε εντατικά για τις εκλογές, γι' αυτό και είστε στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ στις 8 η ώρα, όπως μου είπαν εδώ από οι άνθρωποι του κόμματός σας, στις 8 η ώρα το βράδυ μιλάτε στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, στην οδό Αριστοτέλους. Αριστοτέλους 27, ναι, είναι στη Βλατεία Αριστοτέλους, είναι στον 4ο όροφο, είναι η αίθουσα η μεγάλη. Εκεί θα γίνει μια συζήτηση για τα ζητήματα της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Θα αλωνίσετε όλη τη χώρα το καλοκαίρι. Τώρα δεν υπάρχει καλοκαίρι. Πια τι καλοκαίρι? Άμα μιλάμε για 13 Σεπτεμβρίου και για 20, τι καλοκαίρι? Καλοκαίρι. Άμα πάμε και για καλοκαίρι, εμείς θέλουμε την Ένωση Κεντρών να την κάνουμε με ένα 5-6 ας πούμε. Άμα πάμε για να αναπαυθούμε κύριε Βασίλη μου, καήκαμε. Άρα δεν έχει ούτε ένα μπάνιο φέτος. Τι να κάνω, κανένα δεν έχω κάνει ο κακομοίρης. Κανένα έτσι, ούτε έτσι το 15. Ούτε πως είναι η θάλασσα και βλέπω τον κόσμο που γυρίζει με τα αυτοκίνητα κάτω στην Αθήνα, την παραλιακή, και λέω πράγμα του υπάρχουν και άνθρωποι που ζουνε. Εντάξει, ένα διήμερο να το... Ένα διήμερο χρειάζεται έτσι. Εντάξει, εκεί 15 με 18 θα σεβαστούμε την Παναγία. Γιατί η δεύτερη καταγωγή είναι από τα Κύθηρα και εκεί έχουμε τη Μερτιδιώτισσα. Η μητέρα μου ήταν από τα Κύθηρα. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να μην τη σεβαστώ, δεν μπορώ να μιλάω για πολιτική την ημέρα της Παναγίας. Πάντως κύριε Πρόεδρε, και να κλείσουμε με αυτό, για πρώτη φορά δημοσκοπήσεις σας δίνουν πάνω από το 3% καθαρά το κόμμα σας. Είναι η πρώτη φορά. Με τις δημοσκοπήσεις γίνονται μεγάλες ατιμίες. Αρκεί να σας πω ότι μια εταιρεία στην Αθήνα με πήρε μια κυρία καθηγήτρια του Πολυτεχνείου και μου λέει πέσανε πάνω μου, μου λέει κύριε Λεβέντη, και τους είπα ψηφίζω Ένωση Κεντρών, και λέει δεν με είναι στη λίστα, και μου έδωσε το τηλέφωνο της εταιρείας. Παίρνω το διευθυντή της εταιρείας που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση και λέει χίλια συγγνώμη γιατί κάναμε λέει το ερωτηματολόγιο με βάση τις εκλογές του 12. Ακούστε τι μου είπανε τώρα ως δικαιολογία. Δηλαδή επειδή στηρίζει πολύ ο Μπόμπολας στο Θοδωράκη, ο Μπόμπολας δίνει τα ρέστα του και βλέπετε πολεμάνε με το ζόρι το Θοδωράκη, τον εμφανίσανε 8% προχθές, δηλαδή κάνουν τέρατα και σημεία να κρατήσουν το ποτάμι. Μάλιστα. Το οποίο κατά τα άλλα έτσι όπως εμφανίζεται είναι ένα ψηφιδωτό, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει, ούτε βασικό πολιτικό έρμα ιδεολογίας υπάρχει, είναι δηλαδή ένα πράγμα καθαρά τέκνο της διαπλοκής. Δίνουν λοιπόν τα ρέστα τους και κάνουν ό,τι μπορούν να μας πλήξουν. Εγώ τους απαντώ σε όλους αυτούς ότι οι εκλογές αυτές δεν μπορεί να είναι όπως οι παλαιότερες κρυφές και βουβές. Θα μιλήσουν όλα τα κόμματα και την απόφαση θα πάρει ο λαός. Ποιος είναι ο κεντρός, ποιος είναι ο ηθικός, ποιος με την ιστορία του επιβεβαιώνει τα ήθη του και ποιος με την ιστορία του ήταν τέκνο του δικομματισμού στο βαθύ λαρύγγι του παρελθόντος. Αυτά θα τα δούμε όλα σιγά σιγά, ήρεμα και καλά, και βασίζει η Ένωση Κεντρών τα πάντα στη Βόρεια Ελλάδα, που είμαι σίγουρος ότι το 5,6 θα μας το κάνει τουλάχιστον 10. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και σήμερα λοιπόν είπαμε, έτσι είναι Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 8 η ώρα το βράδυ, για όσους δεν ξέρουν είναι Αριστοτέλους 27, στην πλατεία Αριστοτέλους, στον 4ο όροφο εδρεύει η αίθουσα η μεγάλη. Και θα μπορεί ο κόσμος να σας δει από κοντά για να μιλήσει. Σας αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Βασίλης Λεβέντης, εφ' όλης της ύλης, απολαυστή.